την... Πάμε. Πρώτα ο Λεωνίδας και δεύτερο ο Κώστας. Σας βλέπω, τα χέρια τα έχετε ψηλά. Λοιπόν, το ποσοστό ανέβηκε λίγο, Λεωνίδας. Πάντως είναι ψηλό το ποσοστό, το 40%. Κώστα, τώρα που πήγες στην American Academy, θα ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με πέρσι ή πρόπερσι, το ποσοστό των ασθενών με την τεχνική του femtosecond laser έχει αυξηθεί, έχει μείνει το ίδιο και τι προοπτικές υπάρχουν στο άμεσο μέλλον. Υπάρχουν κέντρα, με έκανε εντύπωση, οι οποίοι, εντάξει, οι Αμερικάνοι είναι Αμερικάνοι, πουλάνε διαφορετικά τη δουλειά τους. Δεν είναι Ελλάδα ούτε Ευρώπη. Ανοιχτό είναι. Ανοιχτό είναι. Λοιπόν, πουλάνε διαφορετικά τη δουλειά τους. Η αλήθεια είναι ότι με εντυπωσίασε το ότι άκουσα, ας πούμε, κέντρα να κάνουν 90% από πολύ έμπειρους χειρουργούς, 90% να κάνουν φέμπτο. Εκεί φυσικά ξέρετε. Σε όλους τους καταράκτες. Ναι, έτσι τους αυτούς που μπορούν. Αλλά μην ξεχνάτε. Άλλο αυτό, σε αυτούς που μπορούν και άλλο 90%. Ναι, μπορούν, γιατί όταν είναι να πάρουν λεφτά οι Αμερικάνοι τα παίρνουν. Το θέμα είναι ποιο, ότι όπως είδατε, δεν γίνεται. Παλιά λέγαμε, αν θυμάστε, όριμους καταράκτες δεν γίνεται φωτοδεψία. Άσπρος καταράκτης δεν γίνεται φωτοδεψία. Πρέπει να γίνει έξτρα. Μαύρος καταράκτης δεν γίνεται φωτοδεψία. Πρέπει να γίνει έξτρα. Είδατε ότι βρέθηκαν τρόποι και έγινε φωτοδεψία. Σήμερα δεν σημαίνει ότι ένας μπορεί να μπει με μικρή κόρη και να μην κάνει φέμπτο. Μπορεί να κάνει. Μπαίνει, του κάνουν διαστολή, του βάζουν ένα μαλλιούγεν ή έναν άλλο διαστολέα τέλος πάντων ήριντας και τον βάζουν στο χειρουργείο. Το έχουμε δει δηλαδή ότι το κάνουν πλέον. Και όταν είναι, σας λέω, χρεώνονται αυτά και μπορεί κάποιος να πάρει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο καταράκτης παγκοσμίως έχει πάει στα τάρταρα, παγκοσμίως, έτσι, μην νομίζετε ότι στην Ελλάδα είναι χαμηλά. Τι εννοείς έχει πάει στα τάρταρα? Εννοώ ότι στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες πολύ ανώτερες από εμάς, όπως είναι η Σουηδία. Ο καταράκτης κοστίζει 630 ευρώ, αυτό πληρώνει το ΚΕΝ, αλλά τι, αυτό αφορά το γιατρό, την κλινική και τα υλικά. Ο ασθενής πληρώνει μόνο 30 ευρώ. Λοιπόν, στην Ελβετία θέλετε, αντίστοιχα υπάρχουν. Στην Αμερική, $670. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι μόνο στην Ελλάδα είναι χαμηλά ο καταράκτης. Οι Αμερικάνοι απλώς ευευρίσκουν πάντα τρόπους. Για να ξεπερνούν τα εμπόδια των ασφαλιστικών, γιατί έχουν αυτό το θέμα, περνάνε σε καινούργιες τεχνικές. Δηλαδή, σου λέει, θες premium, κακό. Αν δεν κάνει 100 ευρώ διαφορά. Κανιά άλλο ένα χιλιάρικο. Στην Ευρώπη τι γίνεται, Κώστα? Το ίδιο και εκεί. Το ίδιο. Γιατί εμείς, δυστυχώς, ο ασθενής πληρώνει από μόνος. Ναι, και μια... Στην Ευρώπη όμως πληρώνουν τα ταμεία. Και... Αυτή είναι η διαφορά. Και μια ερώτηση οικονομικού περιεχομένου. Χωρίς την αυτή του γιατρού, πόσο είναι το κόστος μιας τέτοιας επέμβασης χωρίς την αμοιβή του γιατρού? Ωραία. Αυτά τα μηχανήματα, περίπου τώρα, ναι, αυτά τα μηχανήματα τα φέμπτο, όπως και τα φέμπτο τα διαθλαστικά, δυστυχώς, λειτουργούν με άδειες. Με άδειες, ναι. Δηλαδή, κάθε μάτι που κάνεις, αγοράζεις μία άδεια. Αν δεν έχεις αγοράσει τις άδειες, δεν μπορείς να λειτουργήσεις το μηχάνημα. Οπότε αυξάνεται το όγκος. Έχεις ένα κόστος από αυτό και έχεις και ένα κόστος από το σέρβις. Ναι. Το οποίο κοστίζει 30-40.000 το χρόνο. Το κόστος το καθημερινό, δηλαδή για να κάνεις ένα μάτι, είναι γύρω στα 300 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Δεν, ναι. Είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Αλλά. Ναι, θα κάνεις. Για να κάνεις. Ναι. Όχι, εκεί κοντά είναι. Αν κάνεις περισσότερα, αν κάνεις πολλά μάτια, η τιμή κατεβαίνει. Είναι ανάλογα με τον αριθμό. Εντάξει. Αλλά γενικά δεν είναι μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο. Τώρα 300-320 δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Κανένας άλλος καμιά ερώτηση? Θανάση. Μπαχά το Ιγκάρι, are you here? Όχι, βγήκε έξω. Έχει πολύ μεγάλο αριθμό φέμπτο. Και ναι, όταν έχω πάει στα κέντρα του στην Κωνσταντινούπολη, πριν αγοράσω, εγώ εκεί πήγα και είδα, ας πούμε, να κάνουν. Αυτοί σχεδόν τα κάνουν όλα. Σίγουρα, επειδή κάνουν πολύ μεγάλους αριθμούς. Τι εννοείς τα κάνουν όλα?
με, φέμπτο. Με φέμπτο. Και όποιος δεν γίνεται, το κάνουν τζζ από πάνω. Α, ναι. Εντάξει. Ναι, το έχουμε δει και αυτό. Και εμείς το έχουμε δει. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι... Αν έχεις και βραχνή φωνή, είναι ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι ο ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει τι του κάνεις. Ναι. Ό,τι και αν του κάνεις, θυμάστε παλιά, όταν βγήκαν οι φακοδεψίες, πολλοί, ας πούμε, βάζανε την φακοδεψία δίπλα και κάνανε ένα θόρυβο και νομίζω ότι τους κάνανε φακοδεψία. Κάποια ερώτηση. Ναι, Γιάννη. Κώστα. Πόσο χρόνο περισσότερο, κάνει... Ο χρόνος είναι, αν το λειτουργείς όπως το λειτουργώ εγώ, έχεις μια μικρή επιβάρηση. Αν το λειτουργείς όπως το λειτουργούν οι Τούρκοι, δεν έχεις καθόλου επιβάρηση. Και θα σας πω γιατί. Εγώ το έχω μέσα στην ίδια αίθουσα. Εξυπηρετώ μια χειρουργική αίθουσα. Λοιπόν, μπαίνει ο ασθενής, κινείται το κρεβάτι ένα μέτρο, θα μου πάρει παραπάνω από 2-3 λεπτά, πιστεύω δεν κάνει για να γίνει η διαδικασία και να γυρίσει ο ασθενής στη θέση του να ξεκινήσει η φακοδεψία. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Οι Κύπροι που ήρθαν, επειδή ενδιαφέρονται να πάρουν μηχάνημα, ήρθαν και τους έκαναν μερικά περιστατικά και εντυπωσιαστήκαν. Λέει, μα δεν καθυστερούμε, ας πούμε, ιδιαίτερα. Δεν καθυστερεί ιδιαίτερα. Ναι. Οι Τούρκοι τι κάνουν, επειδή εξυπηρετούν πολλές αίθουσες, έχουν 1-2 μηχανήματα σε αίθουσες, όπου ένας χειρουργός κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν πάνε στην αίθουσα, όταν πηγαίνουν δηλαδή μέσα στην αίθουσα τη χειρουργική, ήδη έχουν γίνει αυτά. Όπως εμάς παλιά λέγαμε θα κάνει κίνηση, θα κάνουν πιστοβολική, θα είναι έτοιμος απ' έξω. Αυτός είναι ήδη έτοιμος ο ασθενής. Δηλαδή στο χειρουργό όταν έρχεται, δεν τα κάνει ο ίδιος χειρουργός δηλαδή, τα κάνει άλλος. Μάλιστα. Και μοιράζει τους ασθενείς στις αίθουσες. Δεν τρώει χρόνο. Δεν τρώει χρόνο. Κάποτε και το φέμπτο, ο Λεωνίδας ξέρει, όταν πρωτοβγήκαν το φέμπτο στη διαλαστική, φυσικά το Λαζίκ με το μικροκερατό, μορφό τον άρθρο, άπλωνε, τον έκανε μία έκοβες, τελείωσε. Λέγαμε, μα τρώει χρόνο και λοιπά. Αστεία πράγματα. Μετράμε τα δευτερόλεπτα πόσο είναι πάνω, πόσο είναι κάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η οικονομική επιβάρηση είναι το βασικότερο στην εποχή που είμαστε. Ναι. Συνεχίζουμε.